Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εφαρμογή έναρξης του ΓΕΣΥ, μιας κοινωνικής κατάκτησης που ήταν απαίτηση της κοινωνίας για πολλές δεκαετίες και με την πολιτική βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη έγινε πραγματικότητα. Εδώ και τρία χρόνια το ΓΕΣΥ έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς ανά ημέρα και η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι στραμμένη στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία του συστήματος. Το ΓΕΣΥ αυτά τα τρία χρόνια πέρασε από συμπληγάδες και κατάφερε να επιβιώσει, στέλνοντας το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει στη ζωή των πολιτών. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. 917.000 δικαιούχοι του ΓΕΣΥ έχουν εγγραφεί σε κατάλογο προσωπικού ιατρού. 777.000 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους προσωπικούς τους ιατρούς. 756.000 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους ειδικούς ιατρούς. 769.000 δικαιούχοι προμηθεύτηκαν φάρμακα. Στα τρία χρόνια ζωής του ΓΕΣΥ συμμετέχουν 711 προσωπικοί ιατροί, 1.969 ειδικοί ιατροί, 159 εργαστήρια, 1.076 άλλοι επαγγελματίες υγείας, 587 φαρμακεία, 58 νοσηλευτήρια. Το ΓΕΣΥ όχι μόνο άντεξε σε πρωτόγνωρες συνθήκες πίεσης όπως αυτή της πανδημίας, αλλά απέδειξε ότι μπορεί να θωρακίσει τη δημόσια υγεία κατά τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο. Παράλληλα, για διασφάλιση της βιωσιμότητας του ιδίου του συστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες και δράσεις από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας που θα συμβάλλουν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος και στην αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Σε αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται λειτουργία εφημερευόντων ιατρίων από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και παιδιά, τα οποία θα λειτουργούν από γεύματα και αργίες. Ένταξη των ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που είναι συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ. Εφαρμογή αυστηρότερων ποινών σε παρανομούντες, παρόχους υπηρεσιών ή και δικαιούχους. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Ένταξη στο ΓΕΣΥ επιπλέον καινοτόμων φαρμάκων και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης των δικαιούχων του ΓΕΣΥ για την ορθή χρήση του συστήματος και τη μείωση των καταχρήσεων. Κυρίες και κύριοι, ως Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την ύπαρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει και ανήκει στους πολίτες αυτής της χώρας, στους πάροχους και τους δικαιούχους του. Απευθύνω έκκληση προς όλους, όπως προστατεύσουν τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε στη χώρα μας από το 1960 σαν κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ.